Βραδινές ώρες χθες 5 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 6 Ιανουαρίου 2020 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης Κέρκυρας με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας ΕΚΑΜ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας ΔΑΕΒ, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δύο πτέρυγες, κοινόχρηστους χώρους και κελιά του καταστήματος κράτησης Κέρκυρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επί παρουσίας της Διευθύντριας του καταστήματος κράτησης και της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων παύλα πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών εντός του καταστήματος κράτησης. Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε μεταλλική επιτύχεια επιφάνεια σε κοινόχρηστο χώρο ένα πιστόλιο με γεμιστήρα 6 φυσικίων, ένα μαχαίρι και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν ηρωίνη, σε μορφή βράχου συνολικού μεικτού βάρους 9,1 γραμμαρίων. Επιμελώς κρυμμένα επίσης, εντός τείχου σε κοινόχρηστο χώρο, ένα πιστόλι με γεμιστήρα 6 φυσικίων, ένας επίσης γεμιστήρας με 7 φυσίγκια, καθώς και ένας σιγαστήρας. Σε κελιά και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, 3 αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάναβης, 2 κινητά τηλέφωνα και φορτιστής, 4 αυτοσχέδια μαχαίρια, 3 ακουστικά hands-free και καλώδιο φόρτισης USB, ενώ στον προαύλιο χώρο εντός παπουτσιού άγνωστου κρατούμενου 19 αυτοσχέδιες συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 9 γραμμαρίων και τέλος 2 ξύλινα ρόπαλα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 8 έγκλειστων κρατουμένων του καταστήματος κράτησης και τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας. Οι έρευνες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Αντιγκληματικής Πολιτικής. Σας ευχαριστώ.